Ξέραμε από την αρχή της εβδομάδας ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Όλη αυτή την εβδομάδα δουλεύαμε πάνω στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο, μπορώ να πω στο πρώτο τέταρτο, δεν μπήκαμε όπως έπρεπε. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Δεν θα σχολιάσω φάσεις, διαιτητές. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Τα παιδιά είχαν όμως τη δύναμη. Μετά τη χαμένη ευκαιρία του Ζυγκερίδη, να κάνουμε τον γκολ. Σε κρίσιμο σημείο θα έλεγα. Δεν θα πω σε διαιτητικά λάθη, δεν το κάνω ποτέ, αλλά θα πω ότι τα παιδιά γυρίσαν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που ήθελε δύναμη, καρδιά, ψυχή και δικαιούνται πολλά συγχαρητήρια. Εμείς συνεχίζουμε σαν ομάδα, υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, κοιτάμε ένα-ένα το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα πάμε στην πορεία καλύτερα. Μετά από τρεις αγωνιστικές, ξαναέρχεται στη φυσική σας έδρα στο Δημοτικό Στάδιο. Πώς το είδατε το πορτάρι? Έχουμε από 3 Σεπτεμβρίου που παίξαμε το παιχνίδι, δεν ξαναμπήκαμε στο γήπεδο. Μπήκαμε σήμερα, χθες ήταν να κάνουμε μία προπόνηση σαν φιλοξενούμενοι. Δεν ήρθαμε λόγω βροχής για να το προστατέψουμε. Και σήμερα είδαμε ένα, θα το πω λαϊκά, τραγικό γήπεδο. Πιστεύω ήμασταν τυχεροί και οι δύο οι ομάδες που δεν υπήρξε τραυματισμός. Δεν βοήθησε καμία από τις δύο ομάδες να παιχτεί όμορφο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για δύο πολύ καλές ομάδες που είχαν πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Αν σήμερα το γήπεδο βοηθούσε, ο κόσμος θα έβλεπε πιο καλό ποδόσφαιρο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το γήπεδο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Πιστεύω το είδε και όλος ο κόσμος. Thank you very much.